Γεια χαρά! Είμαι η Βούλα και βρίσκεσαι στο κανάλι μου Make Storytelling. Μου αρέσει να γράφω ιστορίες διαφορετικών κατηγοριών και το 2018 ήταν η χρονιά που ξεκίνησα να γράφω ξανά ιστορίες από την αρχή. Βρήκα λοιπόν την συγγραφική μου γωνιά στην παγκόσμια ηλεκτρονική πλατφόρμα του Wattpad. Μέχρι στιγμής έχω γράψει πάνω από 16 ολοκληρωμένες ιστορίες. Κάποιες μπορείς να τις βρεις στην έντυπη μορφή τους, άλλες σε μορφή e-book και κάποιες θα τις βρεις δωρεάν. Για να ανακαλύψεις όλα τα βιβλία μου, μπορείς να πατήσεις το link makestorytelling.com που θα βρεις κάτω από αυτό το βίντεο. Σήμερα θα αναλύσουμε τα υπέρ και τα κατά της ελληνικής εφαρμογής του Wattpad. Πάμε να δούμε μαζί τα υπέρ και τα κατά του ελληνικού Wattpad. Το ελληνικό Wattpad και η ανάλυση που θα κάνουμε σήμερα ενδέχεται να διαφέρει σε κάποια χρόνια από τώρα και αυτό γιατί ευελπιστούμε στην εξέλιξή του. Είναι δύσκολο, πιστεύεις, να κατατάξουμε τα υπέρ και τα κατά της ελληνικής εκδοχής σε αυτή την πλατφόρμα? Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα δύο προφίλ στο Wattpad που με βοήθησαν με τις απαντήσεις τους. Το προφίλ Νυχτερίδες και το προφίλ Greek Writer 94. Τα δύο αυτά προφίλ μπορείτε να τα βρείτε στις πληροφορίες κάτω από αυτό το βίντεο. Ας ξεκινήσουμε να βλέπουμε μαζί τα θετικά της εφαρμογής. Νούμερο 1 στα πιο θετικά της εφαρμογής, κατατάσσω το ότι αυτή η εφαρμογή μέχρι στιγμής είναι δωρεάν. Δεν απαιτείται κάποια συνδρομή ή πληρωμή για την είσοδο ή την εγγραφή. Η παγκόσμια δικτύωση συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της επικοινωνίας. Ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει το προφίλ του σε όποια γλώσσα επιθυμεί. Η χρήση της αγγλικής γλώσσας διευρύνει τους ορίζοντες ανάπτυξης. Οπότε, αν είσαι συγγραφέας, αν έχεις αυτή τη δυνατότητα, καλό είναι να μην περιορίσεις τα έργα σου μόνο στα ελληνικά. Ένα από τα θετικά της εφαρμογής είναι αναμφισβήτητα το ότι μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή του Wattpad στο κινητό σου και να ξεκινήσεις τη χρήση της εφαρμογής όπως θα έκανες στον υπολογιστή σου. Πολλοί χρήστες άλλωστε γράφουν και ανεβάζουν τις ιστορίες τους από το κινητό. Ο απεριόριστος αριθμός των ιστοριών θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και στα θετικά αλλά και στα αρνητικά της εφαρμογής. Ο λόγος είναι επειδή αυτόματα η αναζήτηση ιστοριών μπορεί να χαρακτηριστεί χαοτική. Δεν σου διασφαλίζει κανείς την ποιότητα των ιστοριών και πολλές φορές αυτό μπορεί να συντελέσει και στην απογοήτευση της αναγνωστικής επιλογής. Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε το γεγονός ότι κατά βάση υπάρχει μια τεράστια ποικιλία ιστοριών. Η
Η δυνατότητα σαν παροχή της εφαρμογής να δημιουργήσει απεριόριστες αναγνωστικές λίστες αποτελεί μία από τις πιο θετικές παροχές της εφαρμογής. Αυτό επειδή δεν έχεις κανέναν περιορισμό και επειδή μπορείς να διαχωρίσεις και να κατατάξεις τα βιβλία που έχεις επιλέξει ανάλογα με τις προτιμήσεις σου. Επίσης, είναι ένας εύκολος τρόπος να προωθήσεις τις δικές σου αγαπημένες προτάσεις, έτσι ώστε να βοηθηθούν και τα υπόλοιπα μέλη στην αναζήτησή τους. Το ότι έχεις τη δική σου αποκλειστική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη είναι αρκετά θετικό. Με το πάτημα ενός κουμπιού, έχεις τη βιβλιοθήκη σου πάντα διαθέσιμη. Η εφαρμογή του Wattpad σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείς τα στατιστικά των ιστοριών σου. Η αναγνωστική άνοδος αλλά και πτώση είναι από τα πιο βασικά επίπεδα στην παρακολούθηση των στατιστικών. Αναλύονται οι προτιμήσεις των αναγνωστών σου, αλλά και η απήχηση και η απόδοση κάθε κεφαλαίου. Αυτό είναι ένα από τα πιο θετικά της εφαρμογής του Wattpad. Φυσικά αναφέρομαι στο feedback του κοινού. Δηλαδή, στο πόσο σημαντικό είναι η ενεργή δράση του κοινού προς το έργο μας. Μπορεί να μας ενθαρρύνει, να μας δώσει περισσότερα κίνητρα, αλλά και να μας παρακινήσει στο να συνεχίζουμε να παράγουμε έργο με τη φαντασία μας. Το κοινό διαβάζει, ψηφίζει και σχολιάζει και αυτό είναι μια διαδραστική διαδικασία που συντελεί στο μέγιστο στην ψυχολογία του δημιουργού συγγραφέα. Στο Wattpad δημιουργούνται φιλίες. Ναι, είναι αλήθεια. Όσο απίστευτο και να ακούγεται, το συναισθηματικό μέρος της εφαρμογής δεν θα μπορούσε να μην δημιουργεί αληθινές σχέσεις και αν αναρωτιέσαι το λόγο, θα ήθελα απλά να σκεφτείς πως το Wattpad, αν απομονώσουμε το λειτουργικό μέρος του, είναι μια εφαρμογή γεμάτη συναισθήματα. Όσοι γράφουμε, γνωρίζουμε ότι η συγγραφή είναι μια κατάθεση ψυχής και οι σκέψεις μας παίρνουν ζωή μέσα από τη φαντασία μας. Άρα κατά βάση επικρατεί ένας κοινός άξονας ασχέτως από το τι κατηγορίες βιβλίων γράφουμε ή προσεγγίζουμε. Εγώ προσωπικά έχω αναπτύξει σημαντικές φιλίες μέσω της εφαρμογής και θα σας μιλήσω γι' αυτό σε κάποιο από τα επόμενα βίντεό μου. Το μεγαλύτερο ποσοστό της εφαρμογής αποτελείται από ερασιτέχνη συγγραφής. Αυτό τώρα που το σκέφτομαι θα μπορούσε να μπει και στα αρνητικά. Παρ' όλα αυτά θα σας δώσω τη θετική οπτική της σκέψης μου. Οτιδήποτε φέρει τη λέξη ερασιτέχνης, κρύβει μέσα του τη μαγεία της εξέλιξης. Ο ερασιτέχνης, ο εραστής της τέχνης δηλαδή, διατηρεί τη φλόγα αναμένη και αυτόν τον κάνει να προσεγγίζει οτιδήποτε με περισσότερο μεράκι. Αν έχεις αντίθετη άποψη σε αυτό, μη διστάσεις να μοιραστείς τη σκέψη σου μαζί μου κάτω στα σχόλια. Δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός. Μπορεί να γίνει συγγραφέας ή αναγνώστης ή και τα δύο, ο οποιοσδήποτε. Η εφαρμογή απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Στην ελληνική εφαρμογή όμως, η πλειοψηφία των μελών αποτελείται από νεανικό κοινό. Η εφαρμογή σε ένα βαθμό διασφαλίζει τα πνευματικά δικαιώματα της ιστορίας σου. Και αυτό επειδή μπορεί να σου δώσει σαν απόδειξη την ημερομηνία δημοσίευσής της. Παρ' όλα αυτά, καλό είναι να κάνεις μια διαδικασία κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων πριν να αναρτήσεις οποιοδήποτε κείμενό σου. Δημοσιεύοντας την ιστορία σου, η εφαρμογή δεν αφήνει να γίνει αντιγραφή επικόλυση των κειμένων σου. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος λειτουργικά να κάνει αυτή τη διαδικασία επειδή το κάθε κεφάλαιο είναι σαν να κλειδώνει και να είναι διαθέσιμο μόνο προς ανάγνωση.
Οι ιστορίες ανεβαίνουν σε κεφάλαια. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον δημιουργό στο να αναπτύξει τη στρατηγική προώθηση του βιβλίου του, παρατείνοντας ή κορυφώνοντας την αγωνία του για τη συνέχεια. Ένα από τα θετικά της εφαρμογής είναι ότι μπορείς να επεξεργαστείς τα κεφάλαιά σου και να αναιρέσεις, να διαμορφώσεις ή να βελτιώσεις οποιοδήποτε κεφάλαιο. Μπορείς επίσης να εσωματώσεις σε κάθε κεφάλαιο βίντεο ή φωτογραφίες. Αυτό δίνει μία πιο ολοκληρωμένη πρόταση προς το αναγνωστικό σου κοινό. Υπάρχει επίσης δυνατότητα διαγραφής κεφαλαίου ή ολόκληρου του βιβλίου. Η εφαρμογή σου δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσεις ολόκληρη την ιστορία στα προσχέδια, έτσι ώστε να μην είναι ορατή η ιστορία σου προς το κοινό, αλλά μόνο σε σένα. Επίσης, έχεις την επιλογή να την ξαναδημοσιεύσεις με το να την κάνεις ορατή. Κάτι που μπορεί να αμφισβητούν πολλοί που είναι έξω από την εφαρμογή είναι ότι υπάρχει πραγματική στήριξη. Υπάρχουν πραγματικά αναγνώστες που θα σε ανταμείψουν. Είναι εκείνοι που θα λατρέψουν τη γραφή σου. Θα φανατιστούν με τις ιστορίες σου. Θα σε στηρίξουν με το να προτείνουν τα βιβλία σου και να προωθήσουν με όποιο τρόπο τη δουλειά σου. Η πραγματική στήριξη της εφαρμογής είναι το πιο πολύτιμο κομμάτι του Wattpad. Η συγγραφή αναπτύσσει τη φαντασία μας, την ελευθερία έκφρασης, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητά μας. Ήρθε η στιγμή να δούμε μαζί τα αρνητικά της εφαρμογής. Όπως σε κάθε άλλο κοινωνικό μέσο, έτσι και στο Wattpad υπάρχουν θετικά και αρνητικά. Νούμερο 1 αρνητικό της εφαρμογής, όπως επισήμαναν και τα μέλη του Wattpad, είναι οι αντιγραφές των ιστοριών. Σύνηθες φαινόμενο, η αντιγραφή ιστοριών. Επίσης, παρατηρείται συχνά το ότι ονόματα και κάποια γεγονότα μπορεί να διαφέρουν, αλλά η πλοκή γράφεται με παραλλαγές. Βασικό επίσης μειονέκτημα της εφαρμογής είναι το γεγονός ότι δεν σου διασφαλίζεται η κλοπή της ιστορίας. Ολόκληρης της ιστορίας. Κανείς δεν σου διασφαλίζει ότι η ιστορία σου δεν μπορεί να κλαπεί και να μεταφραστεί ή να προωθηθεί σε κάποιο site προς πώληση. Είναι κάτι απλά που δεν ελέγχεται. Μπορεί η εφαρμογή να μην επιτρέπει την αντιγραφή επικόλυση, ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλά μέσα τα οποία μπορεί κάποιος να αντιγράψει την ιστορία σου. Όπως σε κάθε κοινωνικό δίκτυο, έτσι και η πλατφόρμα του Wattpad και συγκεκριμένα του ελληνικού Wattpad είναι χαοτική. Τα υβριστικά, προσβλητικά, ειρωνικά σχόλια, καθώς και το λεξιλόγιο που μπορεί να χρησιμοποιείται και μέσα στις ιστορίες, είναι ανεξέλεγκτο. Επίσης, ένα από τα αρνητικά της εφαρμογής είναι τα ψεύτικα προφίλ. Υπάρχουν ψεύτικα προφίλ που χρησιμοποιούνται με δόλο. Δηλαδή, με συγκεκριμένο σκοπό στοχοποίησης κάποιων ιστοριών. Χαμηλή ποιότητα ιστοριών. Θα αναρωτιέστε τώρα με τι κριτήρια μπορεί να θεωρηθεί μια ιστορία χαμηλής ποιότητας. Θα αναφέρω σαν παράδειγμα ιστορίες οι οποίες περιέχουν ακατάλληλο περιεχόμενο βάσει του κανονισμού του Wattpad, αλλά και εκείνες που στερούνται βασικής επιμέλειας. Βασικό αρνητικό θα μπορούσε να θεωρηθεί η έλλειψη έρευνας αλλά και οι ανολοκλήρωτες ιστορίες. Η έλλειψη έρευνας αλλά και οι μη ολοκληρωμένες ιστορίες αποτελούν ένα από τα βασικά αρνητικά του Wattpad.
Πολλές ιστορίες δεν ολοκληρώνονται και φυσικά αυτό είναι δικαίωμα του κάθε δημιουργού. Απλά το να το έχεις σαν πλειοψηφία στο προφίλ σου, αυτό δεν βοηθάει την δική σου συγγραφική εξέλιξη, αλλά ούτε και τους αναγνώστες σου. Επίσης, η έλλειψη έρευνας σε συγκεκριμένα θέματα και κυρίως εκείνα που έχουν κοινωνική δομή, πολλές φορές μπορούν να οδηγήσουν σε παραπληροφόρηση. Η επιμέλεια αποτελεί τη μισή δουλειά του συγγραφικού αποτελέσματος. Είναι βασικό κομμάτι της συγγραφής. Σε πολλές ιστορίες στο Wattpad δεν γίνεται ούτε η βασική επιμέλεια. Αν σε ενδιαφέρει να δούμε μαζί σε κάποια από τα επόμενα βίντεό μου κάποια βοηθητικά εργαλεία στη συγγραφή, μπορείς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, αλλά να πατήσεις και το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι για όλα τα βίντεο που ανεβάζω. Σε αυτά τα βίντεο θα σου δείξω τα εργαλεία συγγραφής που χρησιμοποιώ εγώ και με βοηθάνε στη συγγραφική μου εξέλιξη. Επιφανειακή στήριξη ιστοριών. Όπως σε κάθε μορφή social, κάποιοι προσεγγίζουν τις ιστορίες βάσει ανταποδοτικότητας. Η στήριξη δεν είναι ουσιαστική, αλλά επιφανειακή, περιμένοντας μόνο την ανταπόκριση τη δική σου προς την ιστορία τους. Ουσιαστικά δεν ενδιαφέρονται για τη δική σου ιστορία. Αρνητικό επίσης της εφαρμογής είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές ίδιες ιστορίες κατά βάση, αλλά διαφοροποιημένες. Δηλαδή, όπως ήδη ανέφερα, είναι ιστορίες με παραλλαγή στα ονόματα και σε κάποια απλά γεγονότα. Έχουν όμως το ίδιο μοτίβο πλοκής. Και κάπου εδώ κλείνουμε αυτό το βίντεο. Θέλω να σε ευχαριστήσω που έμεινες μαζί μου μέχρι το τέλος. Ελπίζω να βρήκες χρήσιμες τις πληροφορίες που σου έδωσα για την εφαρμογή του Wattpad. Αν είσαι ήδη μέλος του Wattpad, γράψε μου κάτω σε σχόλιο τα θετικά και αρνητικά της εφαρμογής που θέλεις να μοιραστείς μαζί μου. Και μην ξεχάσεις να αφήσεις το όνομα του προφίλ σου, όπως μπορεί να σε βρει κάποιος στην εφαρμογή του Wattpad. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε μαζί τους βασικούς κανόνες της εφαρμογής όπως έχουν οριστεί από το ίδιο το Wattpad. Ανεβάζω βίντεο κάθε εβδομάδα. Εάν θέλεις να ενημερώνεσαι κάθε φορά που ανεβαίνει νέο μου βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, αλλά και να πατήσεις το καμπανάκι που είναι δίπλα από το κουμπί εγγραφής.